Να συνδεθούμε με τη Βουλή και να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Εργασίας. Καλημέρα σας, κύριε Χατζηδάκη. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο το νομοσχέδιο το οποίο έχετε φέρει, συνεχίζεται η συζήτηση στην Βουλή. Αύριο το βράδυ ψηφίζεται, αν δεν κάνω λάθος. Και εν μέσω κινητοποιήσεων πρέπει να πούμε, γιατί έχουν ξαγγελθεί ξανά κινητοποιήσεις και μία μάλιστα που πάει να δημιουργήσει αριθμία και στις πανελλήνιες, στις ελλαδικές, κύριε Υπουργέ. Και βγήκε επιγόντως ο Υπουργός καταθέτοντας αγωγή. Mm-hmm. Αυτό ποια είναι η κατά επιτομή της ανευθυνότητας. Κατά της ΑΔΔ. Επειδή όμως έγινε. Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Το δημόσιο το αφορά αυτό το νομοσχέδιο? Ελάχιστα. Βασικά αφορά το ιδιωτικό τομέα και τις ΔΕΚΟ που καλύπτονται από τη ΓΕΣΕΕ. Mm-hmm. Το δημόσιο καλύπτεται βασικά από το δημόσιο υπαλληλικό κώδικα. Mm-hmm. Άρα δηλαδή τα θέματα του δημοσίου, των δημοσίων υπαλλήλων, στενή ενία, ρυθμίζονται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Σε τι το αφορά το δημόσιο λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο και η ΑΔΔ αποφάσισε να προκηρύξει απεργία? Σας είπα ελάχιστα. Βάσει εγώ δεν θα το κρίνω ούτε αυτό. Ναι. Εγώ θα σημειώσω ότι την Παρασκευή η ΑΔΔ είχε ανακοινώσει ότι θα κάνει απλώς μια στάση εργασίας από τις 12 και μετά και θα διοργάνωνε και ένα συλλαλητήριο. Η ΓΕΣΕ είχε αποφασίσει κάτι αντίστοιχο αύριο το απόγευμα εναντίον της κυβέρνησης και εναντίον του Υπουργείου έξω από την Βουλή. Το ερώτημα το οποίο θέτω είναι τι άλλαξε από την Παρασκευή. Ούτε το νομοσχέδιο άλλαξε, ούτε οι συνθήκες άλλαξαν κτλ. Και δεύτερον, τι παραπάνω μπορούν να πετύχουν σε σχέση με την στάση εργασίας και με το συλλαλητήριο που είχαν προγραμματίσει, με το να το διευρύνουν και να το κάνουν 24 ώρες παιδιά. Είναι μεγαλύτερη πίεση, σου λέει, στην κυβέρνηση. Εκτός από το να ταλαιπωρήσουν τους μαθητές που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις και τους γονείς τους. Υπάρχουν, κύριε Χατζηδάκη, τώρα όσο εξελίσσεται και η συζήτηση, κάποιες ρυθμίσεις, κάποιες διατάξεις τις οποίες τις συζητάτε με την αντιπολίτευση και να φέρετε κάποια αλλαγή της τελευταίας στιγμής? Θα κάποιες νομοτεχνικές ρυθμίσεις, αλλά δεν θα είναι σημασίας μεγάλης. Σε ποια σεκέρια ζητήματα? Σε ποια ζητήματα? Όχι στη βάση, έτσι, του νομοσχεδίου, ότι καταλαβαίνουμε. Όχι στη βάση. Τώρα έχετε όμως... Η αντιπολίτευση δεν έχει κάνει προτάσεις διόρθωσης. Στην πραγματικότητα έχει μιλήσει με κρατιά και συνθήματα και τσιτάτα. Όχι, λέει ότι είστε σήμερα η Αυγή, λέει ότι έχετε μείνει εσείς και ο κύριος Μητσοτάκης μόνοι στην υπηρεσία του ΣΕΒ. Ναι, απλώς και εκείνοι είναι στην υπηρεσία του ΣΕΒ, διότι μέτρησα χθες τα άρθρα που συμφωνούν, είναι 85 στα 129 και επίσης αν προσθέσουμε και τα 24 της επιθεώρησης εργασίας που για κάποιο λόγο με εμπιστεύονται εμένα περισσότερο να χειρίζομαι τα θέματα παρότι ένας πιτσιλής όπως είναι στην ΑΔΕ νούμερο 2 αν τα προσθέσουμε και αυτά πάει 109. Θα τα ψηφίσουν αυτά? Στα 129. Θα τα ψηφίσει η αντιπολίτευση αυτά? Στα 85 δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Αυτό είναι θετικό, πολύ θετικό. Να θεωρήσω ότι είναι στην υπηρεσία του ΣΕΒ και αυτή. Έτσι κι αλλιώς θα γίνει ονομαστική, οπότε θα μετρηθούν τα κουκιά όλων. Θα προκαλέσουμε ονομαστική, διότι πρώτα απ' όλα κανονικά, εγώ λέω, με όλα αυτά που λένε, θα έπρεπε να κάνουν πρόταση μορφής. Τουλάχιστον σε μένα. Μου έχουν πει τον εξάψαλμο εδώ και 2,5 μήνες. Δεν υπάρχει κοσμητικό επίθετο που να μην το έχω ακούσει. Τι που έχω καταστρέψει τους εργαζόμενους, τι έχω φέρει το πάνω κάτω, τι. Κύριε Χατζηδάκη, ξέρετε τι. Κάτι θα πρέπει να κάνουμε. Νομίζω ότι είναι σκόπιμο. Εσείς που είστε και θα κάνουμε ονομαστική ψηφοφορία για να καταδείξουμε την υποκρισία τους. Εσείς λοιπόν που είστε ο δημιουργός αυτού του νομοσχεδίου, είτε θα φανεί ότι συμφωνούν με την πλειονότητα των άρθρων, είτε θα αποχωρήσουν, υποτίθεται, διαμαρτυρόμενοι για να το κρύψουν. Μάλιστα. Τώρα, εσείς που είστε ο δημιουργός αυτού του νομοσχεδίου, μπορείτε να μας εξηγήσετε με έτσι απλά λόγια και κατανοητά αυτό το νομοσχέδιο που φέρνετε, τι αλλαγές επιφέρει στους εργαζόμενους? Είναι τεράστιο το νομοσχέδιο. Τα βασικά. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω με λίγα λόγια. Είναι, όπως καταλάβατε, 129 άρθρα. Είναι μια οριζόντια παρέμβαση στην αγορά εργασίας και έχει μέτρα τα οποία εμπνέονται βασικά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες εξυγχρονισμού του εργατικού δικαίου. Έχει ρυθμίσεις διεύρυνσης των γονικών αδειών. Έχει ρυθμίσεις εισάγει την άδεια πατρότητας 14 μέρες, κληρωμένη άδεια πατρότητας. Έχει προστασία του πατέρα από απόλυση, έχει. Αυτά μέτρα, τα ψηφίσουν όλοι, φανταζόμαστε. Δεν θα πει κανείς όχι. Με ρώτησε η κυρία Αντωνοπούλου ποια μέτρα είναι, για αυτό λέω. Έχει μέτρα. Λέτε τα θετικά, βέβαια. Τη βία και τη σεξουαλική παρενόχληση. Πάμε λοιπόν. Ευχαρίστως. Ξέρετε γιατί το λέω, κύριε Υπουργέ. Θέλω να μου πείτε το εξής. Αύριο, εδώ σε μια επιχείρηση σαν τη δική μας, για παράδειγμα, σε έναν εργαζόμενο που δουλεύει κανονικά το 8ωρό το επί 5 μέρες, τι θα αλλάξει?
με το νομοσχέδιο το δικό σας όταν γίνει νόμος του κράτους. Τι αλλάζει στη ζωή του? Να συνεχίσει να δουλεύει ο άνθρωπος αν θέλει όπως δούλευε. Δεν αλλάζει τίποτα. Δηλαδή εκείνο το οποίο κάνουμε είναι αυξάνουμε τις υπερορίες και πάμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αλλά Από πόσες δηλαδή γίνονται οι υπερορίες? Από 96 που είναι στη βιομηχανία και 120 στις υπηρεσίες, πάμε στις 150. Και τι μας διασφαλίζουν ότι θα τις πληρώνετε κιόλας αυτές τις 150? Αυτό είναι το βασικό μέτρο που φέρνουμε. Το, όχι οι υπερορίες, είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία είναι μια επανάσταση στην αγορά εργασίας. Είναι ένας ψηφιακός μηχανισμός, τον προωθούμε μαζί με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ένα εργαλείο με το οποίο θα καταγράφει ο εργαζόμενος πότε έφτασε, πότε έφυγε από τη δουλειά του, τις υπερορίες του, τη διευθέτηση όταν κάνει κτλ. Τα πάντα. Θα είναι μια φωτογραφία, μια αξονική τομογραφία, αν θέλετε, της εργασιακής ζωής. Και αν τον υποχρεώνει σε ρεπό ο εργοδότης, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Αν του πει τώρα, στα λεφτά δεν υπάρχουν λεφτά, πάρε ρεπό. Αυτά που λένε οι υπερορίες, αν υπάρχει υπερορίες, θα πληρώνονται 40% παραπάνω. Ναι, προφανώς ρωτάει ο Δημήτρης πώς διασφαλίζεται αυτό, πώς διασφαλίζεται ο εργαζόμενος ότι και η επιχείρηση. Με την κάρτα. Με την κάρτα. Εάν βρεθεί ότι δεν έχει κάρτα ή ότι δεν έχει δουλέψει η κάρτα σε συμπαιγνία, ο εργοδότης τρώει μια καμπάνα 10.500 ευρώ ένα εργαζόμενο. Το λέει το νομοσχέδιο. Επομένως έχει αυστηρές ποινές. Λέτε δεν θα το τολμήσει κανείς εύκολα. Προφανώς. Δηλαδή, το λέω στους ακροατές, μην κάθονται να ακούνε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, εδώ είναι γιατί το σλόγγαν που επικρατεί είναι καταργείτε το 8ωρο, κύριε Χατζηδάκη. Συγχωρείτε, είμαστε κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν το καταργήσουμε το 8ωρο, θα μας πετάξουν έξω με κλωτσιές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, τι είναι αυτά? Λυπάμαι, ήμουνα τόσα χρόνια ευρωβουλευτής. Βλέπω συναδέλφους για μια χούφτα ψήφους να λένε όλα αυτά. Και το μεταξύ, επειδή το καταλαβαίνει ο κόσμος, και αυτό διευρύνεται και η διαφορά στις δημοσκοπήσεις. Αλλά αυτό είναι άλλη στιγμή. Καλά, ο κόσμος θα το δει στην πράξη πάντως, κύριε Υπουργέ, και θα το κάνει. Έτσι κι αλλιώς. Πάντως και κύριε Χατζηδάκη, και έκθεση από την. Να σας πω, γιατί αυτές είναι οι υπερορίες που θα πληρώνονται με ρεπό κτλ. Να σας πω γιατί τα λένε αυτά. Τα λένε λόγω των μέτρων της περιβόητης διευθέτησης που ήρθε ξαφνικά στη δημόσια συζήτηση και ξεκίνησαν να μιλάνε όλοι. Οι μισοί δεν ήξεραν το θέμα και κάποιοι άλλοι το ήξεραν και το συνειδητά το διαστρέφουν. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας το καλοκαίρι του 2017 είχε επισκεφθεί τον Παπαστράτο. Στον Παπαστράτο υπάρχει αυτό το μέτρο της διευθέτησης. Μάλιστα. Ο κύριος Τσίπρας τότε επίνεσε το εργασιακό καθεστώς του Παπαστράτου. Τον άκουσα χθες το βράδυ να μην απαντάει σε μια ερώτηση που του έγινε σε τηλεοπτική συνέντευξη για αυτό το ζήτημα και έφυγε και πήγε στο συνέδριο υπογονιμότητος αφού κόβιασε για λίγο. Και επίσης δικαίως δεν απάντησε, διότι προσέξτε, ο Παπαστράτος έχει διευθέτηση. Ερώτημα πρώτο. Ο κύριος Τσίπρας πήγε εκεί το καλοκαίρι του 2017 για να επενέσει τις υπερορίες που πληρώνονται με ρεπό. Ερώτημα δεύτερο. Ο κύριος Τσίπρας πήγε εκεί για να επενέσει τα απλήρωτα δεκάωρα που κατήγγειλε χτες. Ναι, αλλά εκεί παίρνουμε και κάτι μπόνους εργαζόμενοι στο Θεό από την επιχείρηση όμως κάθε χρόνο. Συγχωρείτε, εδώ η κριτική του είναι για τη διευθέτηση, δεν είναι για τα μπόνους. Και εκεί υπάρχει όχι, το λέω γιατί εκεί είναι επιχείρηση η οποία είναι υπόδειγμα. Με συμφωνία και των δύο πλευρών. Μα εμείς μιλάμε για την περίπτωση, κύριε Υπουργέ, που με το αφεντικό σου δεν τα έχεις και τόσο καλά. Δεν μιλάμε για τώρα αφεντικά στον Παπαστράτο. Να ζητήσουμε μια χάρη, κύριε Χατζηδάκη, γιατί έχουμε το χρόνο. Όχι, αν μπορείτε να σας καλέσουμε αμέσως μετά τους τίτλους, αν μπορείτε. Η ατομική διευθέτηση που εμείς εισάγουμε ισχύει στην πλειονότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις περισσότερες χώρες δηλαδή. Ναι, γίνεται με πρωτοβουλία του εργαζομένου. Την εισήγαγε το πρώτον ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Αχτσιόγλου τον Ιούνιο του 19, λίγο πριν πέσουν από την εξουσία, με μια κοινοτική οδηγία για συμφιλίωση της προσωπικής με την επαγγελματική ζωή, που προβλέπει ρητός ότι ο εργαζόμενος το ζητά, όπως το θέτουμε και εμείς, για να μπορέσουν κάποιες μανάδες να δουλεύουν λίγο παραπάνω Δευτέρα με Πέμπτη και να κάθονται και να πληρώνονται την Παρασκευή και να βλέπουν παραπάνω τα παιδιά τους. Και τελευταίο ερώτημα, πόσο φιλεργατικό είναι να λέμε ότι αυτές οι ρυθμίσεις θα γίνονται μόνο με συμφωνίες των συνδικάτων? Και όπου δεν υπάρχουν συνδικάτα, και όπου το θέλει ο εργαζόμενος. Θα γίνονται ατομικές συμβάσεις. Αυτό θα γίνεται. Θα κάνει ο κύριος Τσίπρας και εγώ
κουμάντο στη ζωή του κάθε εργαζόμενου και της κάθε εργαζόμενης. Φοβάται την αυθαιρεσία του εργοδότη, κύριε Υπουργέ. Αυτό φοβόμαστε, όλοι. Όλοι οι εργαζόμενοι αυτό φοβόμαστε. Στις υπερορίες ισχύουν εδώ και δεκαετίες οι ατομικές συμβάσεις. Εκεί γιατί δεν έρχεται κάποιος από την αντιπολίτευση ή κάποιος συνδικαλιστής να πει να καταργηθεί το καθεστώς των ατομικών συμβάσεων στις υπερορίες. Να τους δω να το πούνε. Διότι και εκεί το ίδιο ισχύει. Εκεί στις υπερορίες ο εργοδότης δεν είναι πιο δυνατός, μόνο στη διαφθέρωση. Υπουργέ, μπορούμε να σας καλέσουμε αμέσως μετά την διακοπή για άλλα 2-3 λεπτά. Έχετε το χρόνο. Και κάποια, υπάρχουν και κάποια όρια στην υποκρισία. Ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Υπουργό Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη. Αύριο ψηφίζεται το εργασιακό νομοσχέδιο, κύριε Χατζηδάκη. Και διαβάσαμε χτες πως ενστάσεις για το νομοσχέδιο είχε και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής και συγκεκριμένα για αυτό το ζήτημα που συζητούσαμε πριν πάμε στη διακοπή. Το θέμα της διευθέτησης του χρόνου εργασίας με ατομική σύμβαση ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο. Τι απαντάτε λοιπόν σε αυτή την κριτική της Επιτροπής? Η Επιτροπή της Βουλής είχε νομοτεχνικού χαρακτήρα παρατηρήσεις, δεν μιλάει ούτε για συνταγματικότητες ούτε τίποτα. Είναι σεβαστές οι απόψεις, ορισμένες θα μπορεί να ληφθούν υπόψη, αλλά έτσι αλλιώς δεν είναι θεμελιώδεις οι αντιρρήσεις. Και πάντως το συγκεκριμένο μέτρο εφαρμόζουμε, σας είπα, αυτό που ισχύει στην πλειονότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία επίσης, όπου κυβερνούν οι σοσιαλιστές μαζί με την αριστερά. Επομένως, εγώ δεν θα ήμουν πολύ ευτυχής, να σας πω την αλήθεια, να είμαι αριστερότερα της αριστεράς. Αλλά να σας πω κάτι, κύριε Υπουργέ. Τώρα είναι όλη η αντιπολίτευση σύσσωμη εναντίον σας. Αυτό δεν σας προβληματίζει? Εκτός από τα θετικά που θα τα ψηφίσουν όλοι έτσι κι αλλιώς. Αλλά γενικά λέω, είναι ομοβροντία. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα δούμε μέχρι αύριο. Κοιτάξτε, είχαν ξεκινήσει πριν να διαβάσουν το νομοσχέδιο. Είχαν προσπαθήσει σε άλλα νομοσχέδια διαφόρων άλλων υπηκείων να οργανώσουν κινητοποιήσεις κτλ. Τώρα εδώ, επειδή είναι τα εργασιακά, τα οποία θεωρούν ότι είναι ο προνομιακός τους χώρος παραδοσιακά για αριστερά, ξεκίνησαν πριν να διαβάσουν το νομοσχέδιο και αράδιασαν μια σειρά από τσιτάτα, γαλέρες, οδοστρωτήρες κτλ. Και δεν ρωτώ με τι είδους γαλέρα είναι να ρυθμίζουμε την τηλεργασία τρίτη χώρα μετά τη Γαλλία και την Ιταλία σε όλη την Ευρώπη το δικαίωμα αποσύνδεσης, να μην παρενοχλεί δηλαδή ο εργοδότης, να μην ενοχλεί ο εργοδότης με μηνύματα ή με emails το τηλεργατόμενο. Ναι, μετά το ωράριο, τι είδους γαλέρα και οδοστρωτήρας είναι να εξισώνουμε προς τα πάνω τους εργατοτεχνίτες με τους υπαλλήλους, τι είδους γαλέρα και οδοστρωτήρας είναι να παίρνουμε μέτρα για τους εργαζόμενους των delivery, έτσι ώστε να έχουν μέτρα και οι αυτοπασχολούμενοι προστασίας σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Τι είδους οδοστρωτήρας είναι τα μέτρα που φέρνουμε για τη βία και τη σεξουαλική παρενόχληση? Αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας, πώς το σχολιάζετε, κύριε Υπουργέ? Τι οδοστρωτήρας είναι η ψηφιακή κάρτα απασχόληση? Είπε ο κύριος Τσίπρας ότι θέλουμε λιγότερη εργασία με περισσότερα χρήματα. Αυτή ήταν η τοποθέτησή του. Και όχι περισσότερη εργασία με λιγότερα χρήματα. Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας μπορεί να συνεχίσει έτσι κι αλλιώς όταν είναι στην αντιπολίτευση. Επιδίδεται σε αυτά. Ξέρω, στον ιδιωτικό τομέα δεν μπορεί να νομοθετεί η κυβέρνηση πόσα χρήματα θα δίνονται. Αυτά συνήθως ρυθμίζονται με την κόμμα που υπήρχε. Μοιράζω οικόπεδα. Μοιράζω οικόπεδα, δόσεις κτλ. Αυτό είναι το απότερο στάδιο το οποίο μπορεί να φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσε και να πει να παίρνουμε τα ίδια λεφτά χωρίς να δουλεύουν καθόλου. Ακόμα καλύτερο. Τώρα η Σοφία, για παράδειγμα, διατυπώνει ένα ερώτημα που το ακούω από πολλούς. Το θέμα είναι να μας πει ο κ. Χατζηδάκης τι θα γίνει με τους εργοδότες που θα μας αναγκάσουν, λέει, στις 5 να δηλώνουμε πως φύγαμε από την εργασία μας, ενώ θα κάνουμε για ακόμα 3-4 ώρες υπερορία χωρίς να φανεί ηλεκτρονικά. Το θέμα είναι, λέει, να γίνουν έλεγχοι. Μα εννοείται. Με αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, όταν συζητάς με απλούς εργαζομένους, όλη η συζήτηση γίνεται εκεί. Δηλαδή, εμείς μιλάμε για τις γαλέρες και τους οδοστρωτήρες και όλα αυτά τα πράγματα και τις διευθετήσεις με μια σύγχυση, ενώ ξαναλέω, ξαναφέρνουμε μέτρα που ισχύουν σε όλη την Ευρώπη. Το βασικό θέμα είναι η μαύρη και η υποδηλωμένη εργασία. Μπήκε ένα μέτρο. Ούτε τώρα αποφεύγεται όμως, κύριε Υπουργέ. Ούτε τώρα. Αν, για παράδειγμα, του πιέσει ο εργοδότης να μην ενεργοποιήσει την κάρτα σου, πώς θα το αποφύγεις αυτό? Μισό λεπτό. Λοιπόν. Μέχρι τώρα μπήκε το μέτρο αυτό το 2013-2014 από τον Γιάννη Μπρούτση για τα 10,5 χιλιάρικα. Που δεν ενθουσίασε, νομίζω, πολλούς επιχειρηματίες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα δίκαιο μέτρο. Βελτίωσε τα πράγματα. Από εκεί και πέρα δηλώνονται όλο ένα και περισσότερα οι υπερορίες. Πρέπει να πω, θέλω να είμαι δίκαιος, και επί ΣΥΡΙΖΑ δηλωνόντουσαν περισσότερες, και τώρα μετά την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ εξακολούθησαν μέχρι να κλείσει η οικονομία να δηλώνονται παραπάνω. Που σημαίνει ότι το εργάνι, αυτός ο ψηφιακός μηχανισμός, ξεκίνησε να λειτουργεί. Ερχόμαστε τώρα και κάνουμε το εργάνι 2, το οποίο είναι πρωτοποριακό,
θα συνδέεται με την ψηφιακή κάρτα εργασίας που είναι έτοιμα της ΓΕΣΕΕ και γι' αυτό το λόγο θα χρηματοδοτείται και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και το οποίο θα είναι, όπως σας είπα, μια αξονική τομογραφία της εργασιακής ζωής κάθε μέρα του εργαζομένου. Θα ελέγχονται τα πάντα. Ο εργαζόμενος θα χτυπάει την κάρτα. Αν τη χτυπάει, αυτό λέμε. Ή αν την, ενεργοποιεί, να το πούμε καλύτερα. Ναι. Άμα δεν τη χτυπάει, υπάρχει ο κίνδυνος για τον εργοδότη του, είτε με καταγγελία που θα του γίνει από συνδικάτα, ανωνύμως, οτιδήποτε. Να πάει να γίνει έλεγχος και να φάει μια καμπάνα 10.500 ευρώ αναεργαζόμενο. Και επίσης θωρακίζουμε την επιθεώρηση εργασίας, την κάνουμε ανεξάρτητη διοικητική αρχή, της δίνουμε παραπάνω όπλα και ξαναλέω, σίγουρα όπως και να το μετρήσει κανείς, τα μέτρα αυτά τα δύο, η ανεξάρτητη διοικητική αρχή και κυρίως η κάρτα, είναι δύο μεταρρυθμίσεις, δύο αλλαγές που οθούν τα πράγματα προς τα μπρος για την προστασία του εργαζομένου. Και είμαστε εδώ. Δεν άκουσα καμιά πρόταση. Να έρθει κάποιος να μας πει, δεν μας στάνουν αυτά, πρέπει να κάνετε και κάτι παραπάνω. Τώρα, κύριε Χατζηδάκη, μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εφαρμοστούν αυτά στην πράξη. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω. Εκεί θα κρυθούμε. Θα κρυθούμε. Διότι ξέρετε, ότι έρχονται οι οδοστρωτήρες και οι γαλέρες και ούτω καθεξής, τα λέει η αριστερά από τότε που ήμουν φοιτητής. Ναι. Και είδαμε πόσο καλά τα κατάφερε τα 4-4,5 χρόνια που κυβέρνησε. Λοιπόν, το θέμα είναι θα κρυθούμε επί του πεδίου. Και επειδή εμείς είμαστε ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα και πολιτικά κομματικά να το δείτε, προφανώς δεν μας ενδιαφέρει. Εντάξει, πάντως κύριε Χατζηδάκη, το ξέρετε πως είναι πάρα πολύ δύσκολο ο εργαζόμενος που έχει ανάγκη τη δουλειά του να πάει να καταγγείλει τον εργοδότη του όταν παρακαλάει για μια θέση εργασίας. Θέλω να πω, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, άνθρωπος της αγοράς είστε. Συγχωρείτε, αυτό θα γίνει σύστημα. Υπάρχει ήδη σήμερα στις τράπεζες, ας πούμε, στον ΟΤΕ, σε μεγάλες επιχειρήσεις. Θα διευρυνθεί από εκεί, θα πάμε και στις μικρότερες επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα όταν ξεκινάνε υπάρχουν αμφιβολίες κτλ. Αλλά το ίδιο ήταν και με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Αλλά οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αυτή την ώρα έχουν διευρυνθεί. Μπορεί να ξύνησαν, μπορεί να μην τους άρεσε κτλ. Είναι μια πραγματικότητα. Το ίδιο θα γίνει και με αυτό. Και για μας, ξαναλέω, είναι και πολιτικά πολύ μεγάλο το διακύβευμα, διότι κρινόμαστε από τους εργαζομένους, το ξέρουμε πολύ καλά. Κυρίως γι' αυτό. Δεν κρινόμαστε για τα υπόλοιπα. Κρινόμαστε για το πόσο θα ελέγχεται ότι τηρούνται τα ωράρια. Τώρα, κύριε Χατζηδάκη, ετοιμάζεται ρύθμιση για την καταβολή αναδρομικών συνταξιούχων μετά την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ. Να περιμένουμε κάτι. Όχι, σεβόμαστε τις αποφάσεις όποιες είναι του ΣΤΕ. Αφήστε να εκδοθούν όσες δεν έχουν εκδοθεί κτλ. Και μετά θα δούμε με το Υπουργείο Οικονομικών και επίσης, κύριε Υπουργέ, τις δυνατότητες. Βασικά τώρα μας προτάσουμε τα αναδρομικά του νόμου 4670, του νόμου Βρούτση που τροποποίησε τον νόμο Κατρούγκα. Σχετικά με τα αναδρομικά των νέων συνταξιούχων μετά τον επανεπολογισμό. Έχετε εικόνα γι' αυτό. Αυτό. Πότε? Ναι, θα βγει μια ανακοίνωση μέσα στην εβδομάδα. Α, μέσα στην εβδομάδα δηλαδή. Και πότε, για να καταβληθούν πότε? Όταν η ανακοίνωση θα τα δείτε. Με τις εκκρεμείς συντάξεις, κύριε Υπουργέ, τι χρονοδιάγραμμα έχουμε να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος? Κοιτάξτε, έχουμε κάνει τα εξής. Πρώτον, πήραμε αυτό το μέτρο ανακούφισης για να δοθούν οι συντάξεις στο ύψος της εθνικής σύνταξης μαζί με τα αναδρομικά τους και ικανοποιήθηκαν από αυτό 30.000 συνταξιούχοι. Μπορούσαν να ικανοποιηθούν όλοι όσοι κληρούσαν τις προϋποθέσεις. Δεν ήμασταν αυστηροί στις προϋποθέσεις, προσωρινές. Το δεύτερο που κάνουμε είναι βάλαμε μπροστά με τους πιστοποιημένους δικηγόρους και λογιστές και οι οποίοι τώρα σε λίγες μέρες θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση σε σχέση με την πληρωμή τους και η υπουργική απόφαση σε σχέση με την εκπαίδευσή τους, θα ξεκινήσουν να εκπαιδεύονται και μέσα στο καλοκαίρι πιστεύω θα αρχίσουμε να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα της δουλειάς τους. Αυτό θα είναι μια μεγάλη βοήθεια. Πόσες είναι οι συντάξεις, τι αριθμό έχουμε? Στο τέλος Μαρτίου, κοιτάξτε, ήταν γύρω σε 190.000 όταν άλλαξε η κυβέρνηση. Για κύριες λέτε? Στο τέλος Μαρτίου ήταν, στο τέλος Δεκεμβρίου του 20 ήταν 155, μάλιστα. Το τέλος Μαρτίου ήταν 135. Δεν μας αρκεί αυτό σε καμία περίπτωση. Πότε τελειώνεται, έχετε χρονοδιάγραμμα? Θα πείτε το 22 τελειώνεται, ας πούμε. Μέσα στο 22, το τέλος του 22, πότε θα τελειώσετε? Κοιτάξτε, θα μιλήσω μέσα στο καλοκαίρι γι' αυτό. Τώρα βάζουμε και εκτός από αυτά που σας είπα, εκτός από τους δικηγόρους και τους λογιστές, κάνουμε ένα μοντέλο αντίστοιχο με τους εμβολιασμούς. Συνεργασία του
του ΕΦΚΑ και με τον ιδιωτικό τομέα. Για να τρέξουν λοιπόν πιο γρήγορα. Πολύ γρήγορα και επιθετικά και αποφασιστικά. Δεν θέλουμε να σέρνεται, γιατί αυτό το πράγμα είναι πολύ άσχημο για τους συνταξιούχους και δεν ταιριάζει στην Ελλάδα. Ναι, γιατί άμα μπει στη θέση του συνταξιούχου, τότε θα το καταλάβεις αυτό. Ούτε και στην εικόνα της κυβέρνησης, η οποία από τη μια πλευρά νομίζω δικαίως λέει ότι τα πράγματα πάνε καλά σε σχέση με τους εμβολιασμούς και έχουμε γίνει μια ευρωπαϊκή χώρα. Δεν γίνεται να μην τα πηγαίνουμε καλά με τις συνταξιούχους. Σωστά. Μια τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Έχουμε ακούσει τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, από την προηγούμενη Παρασκευή. Έχει κάνει την ίδια δήλωση τρεις φορές. Έχει πει δηλαδή ότι οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο να απολύουν εργαζόμενο αν αυτός δεν είναι εμβολιασμένος. Αυτό η κυβερνητική εκπρόσωπος. Ναι, αλλά και μετά από αυτό ο κύριος Γεωργιάδης ξανατοποθετήθηκε. Γνωρίζει κάτι παραπάνω. Μίλησε γι' αυτό η κυβερνητική εκπρόσωπο. Την Παρασκευή. Μετά ο κύριος Γεωργιάδης τοποθετήθηκε και χτες και σήμερα. Είπε ότι υπάρχει νομοθεσία. Υπάρχει έτσι νομοθεσία. Τώρα. Υπάρχει. Ναι. Γι' αυτό η κυβερνητική εκπρόσωπο. Δεν θα νομοθετήσετε εκ νέου. Αυτό καταλαβαίνω. Γιατί τώρα υπάρχει μείζον λόγος απόλυσης. Ισχύει η δήλωση όπως την έκανε η κυβερνητική εκπρόσωπο. Δεν τίθεται θέμα δηλαδή σε καμία περίπτωση. Κοιτάξτε, μπορείτε να πάμε ακόμα 12 λεπτά. Την ίδια απάντηση σας δίνω. Ναι, όχι, απλώς. Για να μην δημιουργείται σύγχυση, λέμε, κύριε Υπουργέ. Το ξέρουμε ότι νομοθεσία υπάρχει. Λοιπόν, προφανώς, άμα βρει λόγο εργοδότη, θα σε διώξει. Είναι αρμόδιος υπουργός. Το ξέρουμε για να μην δημιουργείται σύγχυση, ισχύει η δήλωση τη κυβερνητική εκπρόσωπο. Όπως ακριβώς την έκανε. Καλώς, κύριε Υπουργέ. Κύριε Χατζηδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.